Η χρονιά θα είναι δύσκολη και το Κρεμλίνο δεν διστάζει να το παραδεχτεί. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας Αλεξέη Λουκάγεφ, η ρωσική οικονομία θα συρρυκνωθεί φέτος κατά 3,3%. Είναι ένα ντόμινο που ξεκινάει από το πετρέλαιο και φτάνει μέχρι το ψυγείο των ρωσικών οικοκυριών. Η Ρωσία αντλεί πάνω από τα μισά της κρατικά έσοδα από την πώληση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Με τις τιμές σε χαμηλά 6 ετών, η τρύπα στον προϋπολογισμό ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτή η αιμορραγία οδηγεί σε κατρακύλα το ρωσικό νόμισμα. Τη Δευτέρα έπεσε σε χαμηλά 7 μηνών. Όσο το ρούβλι πέφτει, τα εισαγόμενα προϊόντα γίνονται πιο ακριβά. Ο πληθωρισμός κινείται σταθερά πάνω από 15%, κάνοντας όλο και πιο δύσκολο για τα ρωσικά νοικοκυριά να γεμίσουν το καλάθι των βασικών ειδών. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η πρόβλεψη για ύφεση 3,3% φέτος είναι αισιόδοξη.